και θα πάμε στη Φραγκφούρτη, θα πάμε στη Γερμανία. Εκεί θα συνομιλήσουμε. Δεν αφήνουμε το θέμα της ειδικής αγωγής και αμέσως τώρα δίνουμε συνέχεια. Θα συνομιλήσουμε με την κυρία Ελένη Αρμάου, η οποία υπήρξε και εκπαιδευτικός στο ΕΕΚ Ηρακλείου. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη Γερμανία. Συνεχίζει εκεί τη σταδιοδρομία της και είναι σύμβουλος μαθησιακής υποστήριξης στο MSF Φραγκφούρτης. Κυρία Αρμάου, να σας καλησπερίσω. Ακούσατε, είμαι σίγουρος, και τον κύριο Κώστα Πλουμή. Υπήρξατε συνεργάτες, ήταν διευθυντής σας, σωστά, να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλο, στη συνεργάτητέ σας, στην οικογένειά μου να πω πολλά χαιρετίζω όταν μου επιτρέπετε και στον κύριο Πλουμή, στον οποίο δίπλα μάθαμε την ειδική αγωγή. Ακριβώς. Και ξέρουμε και τους αγώνες του χρόνια. Έχουμε καλύψει δεκάδες ρεπορτάζ. Η αλήθεια είναι τελευταία δεκαετία. Πράγματι, και μαζί δεκάδες ρεπορτάζ. Έχετε καλύψει πάρα πολλά χρόνια το θέμα αυτό και ήθελα να συγχαρώ και εσάς προσωπικά και την Greek TV, γιατί πραγματικά καλύπτετε το θέμα αυτό χρόνια. Το θέμα δεν έχει βρεθεί λύση και δεν υπάρχει καμία απολύτως κινητοποίηση. Πριν από λίγες ημέρες φιλοξενήσαμε και τους εκπροσώπους του ΕΕΚ και Εράπετρα, σήμερα Ηρακλείου. Η δική μας σύνδεση σήμερα, κυρία Αρμάου, μεταξύ μας επικοινωνία έχει να κάνει με το πώς αντιλαμβάνεται η Γερμανία τα καθεστώτα τα οποία πρέπει να διαμορφωθούν στο μέτωπο της ειδικής αγωγής. Δηλαδή, πώς συμπεριφέρεται σε αυτά τα παιδιά που αξίζει το βλέμμα μας, την προσοχή μας. Πράγματι, η Γερμανία μπορώ να πω ότι έχει, θα έλεγα, μια πιο ανεπτυγμένο πλαίσιο στο θέμα αυτό. Οι γονείς μπορούν να κάνουν αίτηση στα τοπικά κεδί και να βρουν μέχρι και βοηθούς οι οποίοι μπορούν να έρθουν στα σπίτια, έτσι, ειδικούς νοσοκόμους ή ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό. Γενικά, βέβαια, είναι ένας περήφανος λαός και για αυτούς τους οποίους το πρόβλημα το μαθησιακό ή το ψυχολογικό είναι λίγο βαρύ ακόμα να το αποδεχτούν. Παρ' όλα αυτά, όμως, υπάρχει οικονομική άνεση. Έτσι. Υπάρχει οικονομική άνεση του κράτους για να δείξει στους γονείς και στις οικογένειες τον απαιτούμενο σεβασμό και να τους βοηθήσει. Θεωρείτε ότι είναι θέμα οικονομικής άνεσης το γεγονός ότι δεν υπάρχει σχεδιασμός στην Ελλάδα για την ειδική αγωγή? Ακόμα και σε καλές οικονομικά περιόδους, πριν από μία εικοσαετία, δεν νομίζω να υπήρχε σχεδιασμός στην χώρα μας. Έχετε δίκιο σε αυτό. Δεν είναι μόνο το οικονομικό και χαίρομαι που με διορθώνετε σε αυτό. Δεν είναι μόνο το οικονομικό. Καμία απολύτως διόρθωση. Θα ξέρετε καλύτερα από μένα. Το μόνο σίγουρο. Είναι και ο σχεδιασμός. Όπως είπε και ο κύριος Πλουμής νωρίτερα, υπάρχει η μεγάλη αγάπη από τους εκπαιδευτικούς. Αλλιώς δεν θα έκαναν τη δουλειά αυτή και δεν υπάρχει περίπτωση συνάδελφος να μείνει στη δουλειά που δεν αγαπάει τα παιδιά αυτά και προσφέρει. Αλλά βέβαια είναι συνολικά, όπως λέτε, ο σχεδιασμός. Δηλαδή, ένας σχεδιασμός ο οποίος θα πάρει από την αρχή υπόψη του όλους τους παράγοντες και ειδικά τις οικογένειες οι οποίες έχουν πρόβλημα οικονομικό ή και πρόβλημα κοινωνικό. Πρέπει όλοι οι παράγοντες να τους λάβουμε υπόψη. Δεν νομίζω να υπάρχει σχολείο στην υποδομή ειδικής αγωγής στη Γερμανία, στη Φραγκφούρτη, σε λιγόμενες αίθουσες, σε καμία περίπτωση. Αυτό είναι πραγματικά απαράδεκτο, το καλύπτεται χρόνια. Νομίζω ότι εδώ πέρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, θα μου επιτρέψετε ότι θα πρέπει να συνδεθούν μαζί σας οι αρχές εκεί, αν βλέπουν την εκπομπή. Είναι κάτι το απαράδεκτο. Θα ήθελα, αν μου δίνετε το βήμα αυτό και με τον κύριο Πλουμή που τον ακούσαμε νωρίτερα, είναι απαράδεκτο που το συμβαίνει. Πείτε μου σε ποια χώρα η οποία ανήκει στην Ευρώπη επιτρέπεται παιδιά να αλλάζονται στους διαδρόμους και παιδιά να βρίσκονται σε λιώμενα. Μάλιστα, σε είναι σχολεία απαράδεκτο της αυτό που συμβαίνει. Θα πρέπει αυτή τη στιγμή και ευχαριστώ πάρα πολύ που το καλύπτετε και ευχαριστώ γιατί με πήρατε ενώ έχω φύγει από την Ελλάδα. Δεν μπορώ ως Ελληνίδα να βρίσκομαι εδώ και να ξέρω ότι οι πρώοι μαθητές μου ή οι επόμενες γενιές βρίσκονται ακόμα σε αυτά τα λιώμενα τα οποία όταν βρέχει στάζουν. Είναι απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο. Μάλιστα, και η ψυχολογία αυτών των παιδιών είναι μια καθοριστική παράμετρος για το πώς θα μπορέσουν να πάρουν τα πάνω τους, να αλλάξει η διάθεσή τους. Αν τα περιορίζεις, τα βάζεις μέσα σε λιώμενες αίθουσες, αλλάζουν τα παιδιά σε διαδρόμους, όπως μας είπαν εκεί στο ΕΚ και Εράπετρας. Τι περιμένεις? Εγώ νομίζω ότι γενικότερα και με την πανδημία που τώρα έτσι συνέβη, θα πρέπει λίγο να σταθούμε ως άνθρωποι και ως κοινωνία και να σκεφτούμε ότι πρέπει να δώσουμε σε κάποια θέματα ψυχικής υγείας, εκπαίδευσης και ισότητας μία παραπάνω βάση επιτέλους κάποτε.
Και αυτή η εκπομπή που κάνετε σήμερα, και πάλι ευχαριστώ για την ευαισθησία που έχετε, θα πρέπει από αύριο, σας λέω, να σας πάρουν υπεύθυνοι τηλέφωνο να απαντήσουν σε αυτό. Σε ποια πόλη επιτρέπεται τα παιδιά να βρίσκονται σηλιόμενα? Γιατί είναι τόσο δύσκολο να βρεθεί ένα κτίριο? Υπάρχουν κάποια κτίρια στο Ηράκλειο, δεν γνωρίζω, ίσως από το ρεπορτάζ σας, τα οποία δεν χρησιμοποιούνται, θα μπορούσαν να μεταφερθούν εκεί τα παιδιά? Είναι δηλαδή πραγματικά απαράδεκτο. Ποιος θα βρισκόταν σε λιόμενο να κάνει την οποιαδήποτε δουλειά? Όχι να εκπαιδεύεται, την οποιαδήποτε δουλειά. Από την εμπειρία σας, εδώ στο ΕΚ Ηρακλείου είχαν καταγραφεί ακόμα και τραυματισμοί παιδιών στη συγκεκριμένη σχολική υποδομή. Σχολική υποδομή εντός αγωγικών. Η μνήμη θα με απατά. Σίγουρα, ο κίνδυνος ωστόσο που ελοχεύει είναι αυξημένος. Να σταθούμε σε αυτό. Υπάρχει κίνδυνος. Δεν είναι απλά υπάρχει τα πράγματα. Υπάρχει κίνδυνος, βέβαια. Διότι, αν θυμάμαι καλά, ήταν κάτω τα πλακάκια με τη βροχή, έσταζαν και υπήρχε. Ναι, τα παιδιά γλιστρούσαν και έπεφταν. Αυτό το θυμάμαι. Επίσης τα παράθυρα. Γενικότερα όμως. Γενικά, ήταν τραγική κατάσταση. Τα λιόμενα, ένα λιόμενο τώρα δεν είναι για να βρίσκονται μέσα παιδιά. Αυτό και για λόγους ασφάλειας θα υπάρχει και κάποιοι κανονισμοί οι οποίοι έτσι δεν τηρούνται. Πόσο εκεί μακριά είμαστε από το καθεστώς και από τις εικόνες της Φραγκφούρτης? Πολύ μακριά. Δεν θέλω να πω κάτι, να σας στενοχωρήσω. Πάρα πολύ μακριά. Βρισκόμαστε σε ένα καθεστώς το οποίο, να σας πω τώρα, μπορώ να κάνω μια αίτηση και να λάβω αυτό που θέλω, στο εκπαιδευτικό δηλαδή υλικό που χρειάζομαι, το μαθησιακό υλικό, να το έχω στα χέρια μου σε 15 μέρες. Όπως είπατε, είναι μόνο οικονομικό το θέμα? Δεν νομίζω. Πρέπει να είναι και σχεδιαστικό. Κάτι δεν πάει καλά. Δεν πάει καλά. Πρέπει να το λύσουμε οπωσδήποτε για τα παιδιά αυτά. Είναι η πρώτη ομάδα την οποία πρέπει να κοιτάξουμε. Γιατί αν είχαμε εμείς το πρόβλημα, αν είχαμε εμείς το πρόβλημα στην οικογένειά μας ή το είχαμε γενικότερα και το βλέπαμε, ίσως θα ήμασταν και πιο ευαισθητοποιημένοι. Πραγματικά χρειάζονται τα παιδιά αυτά. Μάλιστα. Να πέσουμε και να τα βοηθήσουμε. Κύριε Αρμάου, χρειάζονται σχολείο. Να σας ευχαριστήσω για την παρέμβασή σας. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Σας να είστε ευχαριστώ καλά, πολύ. Να είστε καλά. Η μέρα με τη νύχτα, λοιπόν.